Πόσες θέσεις προλαβαίνει να παίξει ακόμα μέχρι το τέλος της σεζόν? Boa pergunta, né? Καλή ερώτηση. Ποτέ δεν ξέρει κανείς. Ωστόσο, αυτό το οποίο μπορούμε να πούμε είναι ότι εγώ από τη δικιά μου την πλευρά προσπαθώ πάντα να δώσω το καλύτερο με αυτό, όπου μου ζητηθεί από τον προπονητή. Έχω αγωνιστεί σε διάφορες θέσεις και γνωρίζω πάρα πολύ καλά ότι το να μπορείς να κάνεις κάτι τέτοιο, δηλαδή να αγωνίζεσαι σε διαφορετική από μία θέση, είναι πάντα κάτι θετικό, είναι πάντα κάτι το οποίο μπορεί να βοηθήσει την ομάδα. Από τη δικιά μου την πλευρά προσπαθώ πάντα να το κάνω. Ως άνθρωπος, μερικές φορές δεν τα καταφέρω τόσο καλά όσο και εγώ ίδιος θέλω και αναγνωρίζω πρώτος. Ωστόσο, πάντα προσπαθώ να δίνω τον καλύτερο με αυτό και να βοηθάω την ομάδα με τις εμφανίσεις μου. Την ομάδα σίγουρα τη βοηθάει. Τον ίδιο προσωπικά, γενικά αυτού του είδους ποδοσφαιριστές που αγωνίζονται σε πολλές θέσεις, τους βοηθάει το γεγονός ότι ο προπονητής μπορεί να τους αλλάξει ανά πάσα στιγμή θέση και να μην μπορούν να σταθεροποιηθούν σε μία θέση και ένα συγκεκριμένο ρόλο? Συμφωνώ με αυτό το οποίο λέτε. Ωστόσο, από την άλλη πλευρά, η συγκεκριμένη θέση στην οποία αγωνίστηκα σήμερα και ο σχηματισμός ομάδας με τον οποίο αγωνίστηκα είναι αυτός ο οποίος έχω αγωνιστεί περισσότερο στην καριέρα μου. Δηλαδή, η φυσική μου θέση είναι δεξιός οπισθοφύλακας, αλλά τις περισσότερες φορές έχω αγωνιστεί σε αυτόν τον τρόπο, ουσιαστικά έχοντας όλη την πλευρά στη διάθεσή μου. Οπότε, οποτεδήποτε αγωνίζομαι σε εκείνη τη θέση, είναι φυσιολογικό να αισθάνομαι πάρα πολύ πιο άνετα, οικεία, μπορώ να αποδώσω καλύτερα και αισθάνομαι πολύ πιο εύκολο αυτόν τον συγκεκριμένο ρόλο. Από την άλλη, έχω αγωνιστεί και σε διάφορες άλλες θέσεις, δεξιός οπισθοφύλακας με τετράδα ή από την απέναντι πλευρά. Και πράγματι, όταν αγωνίζομαι σε εκείνη τη θέση, είναι λίγο πιο δύσκολο για μένα. Ωστόσο, επειδή πλέον φαίνεται ότι έχω αγωνιστεί πια σε πάρα πολλές θέσεις, καταφέρνω ή τουλάχιστον προσπαθώ να δίνω τον καλύτερο με αυτό οπουδήποτε μου ζητηθεί. Φαντάζομαι στο συγκεκριμένο σχηματισμό το γεγονός ότι έχει κάποιον από πίσω του τον βοηθάει και του δίνει μεγαλύτερη δυνατότητα να βοηθάει περισσότερο και στο επιθετικό κομμάτι. Σίγουρα. Είναι κάτι το οποίο βοηθάει πάρα πολύ. Είναι μια συγκεκριμένη λεπτομέρεια αυτού του συστήματος. Το γεγονός ότι αυτός ο οποίος τέλος πάντων έχει όλη την πλευρά εκεί πέρα και στο επιθετικό κομμάτι αλλά και στο αμυντικό κομμάτι νιώθει λίγο περισσότερο σίγουρος από την άποψη ότι ξέρει ότι ό,τι και να γίνει, παραδείγματος χάρη αμυντικά, άμα χρειαστεί να ανέβει ψηλά, δεν θα φοβηθεί τι θα συμβεί στην πλάτη του, μιας και έχει ένα ποδοσφαιριστή. Επιθετικά ξέρει ότι επίσης μπορεί να ανέβει πιο ψηλά για να βοηθήσει την ομάδα, μιας και ήδη έχουμε έναν δεξιό κεντρικό αμυντικό, ο οποίος μπορεί και αυτός να βοηθήσει στο χτίσιμο των επιθέσεών μας. Οπότε, από τη μία υπάρχει αυτή η δυνατότητα, από την άλλη, βέβαια, είναι αλήθεια ότι η συγκεκριμένη θέση, έτσι όπως είναι, απαιτεί πολύ περισσότερα τρεξίματα. Ουσιαστικά χρειάζεται να τρέξεις μερικές φορές και το διπλάσιο από αυτά τα οποία τρέχει ένας κανονικός δεξιός οπισθοφύλακας με τετράδα. Μιλήσαμε για τη θέση του, μιλήσαμε για το ρόλο του στην ομάδα, δεν μιλήσαμε καθόλου για το παιχνίδι. Ο ΠΑΟΚ σήμερα πήρε μια σημαντική νίκη και ψυχολογικά και βαθμολογικά. Ένα σχόλιο για το παιχνίδι. Πράγματι, ήταν ένα ντέρμπι. Ένα ντέρμπι το οποίο πάντα θα είναι ντέρμπι ανεξαρτήτως της βαθμολογικής κατάστασης των δύο ομάδων, ανεξάρτητα της αγωνιστικής κατάστασης των δύο ομάδων. Το γνωρίζουμε πάρα πολύ καλά, αυτό το έχουμε μάθει πάρα πολύ καλά, το τι σημαίνει για την ομάδα τα παιχνίδια κόντρα στον Ολυμπιακό. Ήταν πάρα πολύ σημαντικό το γεγονός ότι καταφέραμε και κερδίσαμε. Πρώτα-πρώτα από βαθμολογικής άποψης, μιας και είναι κάτι που θα μας βοηθήσει πάρα πολύ όσον αφορά τη συνέχεια των play-off που έχουμε ακόμα πάρα πολλά δύσκολα παιχνίδια να παίξουμε. Και βέβαια ήταν πάρα πολύ σημαντική και από ψυχολογικής πλευράς, μιας και τέτοιου τύπου νίκες πάντα σου φέρνουν μεγάλη αυτοπεποίθηση, πόσο μάλλον από την στιγμή που καταφέραμε και το κάναμε αυτό με έναν καθαρό τρόπο, χωρίς να δεχτούμε γκολ, κάτι το οποίο δίνει πάρα πολύ μεγάλη αυτοπεποίθηση στην ομάδα. Το να μπορείς να κερδίζεις τέτοια ντέρμπι χωρίς να δέχεσαι γκολ, ειδικά για την ομάδα τη φετινή. Και ελπίζουμε να συνεχίσουμε σε αυτόν τον δρόμο. Ωστόσο, δεν έχουμε χρόνο να χαρούμε πάρα πολύ. Το κάνουμε αυτό σήμερα, γιατί από αύριο έχουμε μπροστά μας ένα ακόμα ντέρμπι, το οποίο πρέπει να παίξουμε, να παλέψουμε και να κερδίσουμε.